Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 698, συνέχεια το μάθημά μας, από το βιβλίο του Ιερεμία του Προφήτη. Κεφάλαιο ΚΑΠΑΘΙΤΑ, 29 κεφάλαιο, σελίδα 698, βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης. Και ούτε είναι οι λόγοι της επιστολής, την οποία η Ερεμία, ο προφήτης έστειλε από Ιερουσαλήμ προ του υπολείπου των πρεσβυτέρων τη Εκμαλωσία και προ του ιερεί και προ του προφήτα και προ πάντα των λαών των οποίων ο Αυγοδονό ορέφερε εχμάλωτον από Ιερουσαλήμ ει τη Βαβυλώνα. Αφού η εχωνια ο βασιλεύ και η βασίλισσα και η Ευνούχη, οι ευνούχοι, οι άρχοντε του Ιούδα και τη Ιερουσαλήμ και οι ξυλουργοί και οι, οι χαλκεί εξήλθον από Ιερουσαλήμ. Διαχειρώσε Ελασάιου του Σαφάν και του Γεμαρίου Ιού του Χελκίου, του οποίου σε δεκία ο βασιλεύ του Ιούδα απέστειλεν στην Βαβυλώνα προ Ναυγοδονόσορ τον, βαβυλο... τον βασιλέα τη Βαβυλώνος Λέγων. Ούτω λέγει ο κύριο των δυνάμεων, ο Θεό του Ισραήλ. Προ πάντας εκείνους εκείνου ήτινε σε φέρθησαν εχμάλωτοι, του οποίου εγώ έκαμον να φερθώ συν εχμάλωτοι από Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Οικοδομήσατε και κατοικήσατε. Φυτέψατε κήπου και φάγετε τον καρπών αυτών. Λάβετε γυναίκα και γεννήσατε ιούς και θηγατέρε. Λάβετε γυναίκα δια του ιού και δότε τα θηγατέρα σα ει άνδρα, και α γεννήσουν συν ιούς και θηγατέρε. Και πληθυνθείτε εκεί, και μη μικρινθείτε. Και ζητήσατε την ειρήνη τη πόλεως, όπου εγώ σα έκανα να φερθείτε εχμάλωτη, και προσεύχεστε υπεραυτή προ τον κύριο, διότι η ειρήνη αυτή θέλετε διότι εν τη ειρήνη αυτή θέλετε χειρήνη. Διότι ούτω λέγει ο κύριο των δυνάμεων ο Θεό του Ισραήλ. Α μη απατώσουν οι μα, οι προφήτε ημών, οι εν μέσω ημών και οι μάτι ημών, και μη ακούετε τα ενύπνια ημών τα οποία ονειρεύεστε, διότι προφητεύουσιν ψευδό προ εμάς επί το ονόματί μου. Εγώ δεν απέστειλα αυτού, λέει ο κύριο. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος ότι αφού πληρωθώ στην 70η ετή εν Βαβελώνη, θέλω επισκεφθεί εμά και θέλω εκτελέσει προ εμά τον λόγο μου των αγαθών. Και επαναφέρω εμά ει τον τόπον τούτων. Διότι εγώ γνωρίζω τα σβουλά, τα οποία βουλεύουμε περί ημών, λέει κύριο, βουλά ειρήνη και ουχή κακού, για να δώσω ει εμά το προσδεκόμενο τέλο. Τότε θέλετε κράξη προ εμέ και θέλετε υπάγει και προσευχηθεί εμέ, και θέλω σα ακούσει και θέλετε με ζητήσει και ευρύ όταν με εξητήσετε εξ όλης της καρδίας ημών και θέλω ευρεθεί από εσά, λέει η Κύριος και θέλω αποστρέψει την εχμαλωσία σας και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των εθνών και εκ πάντων των τόπων όπου σας εδίωξα λέει η Κύριος και θέλω σας επαναφέρει στον τόπο όταν σας έκαμε να φερθείτε εχμάλωτοι επειδή είπετε ο Κύριος εσήκωσε εν προφήτας εν Βαβυλώνη γνωρίσατε ότι ούτω λέγει κύριο περί του βασιλέως του καθημένου, επί του θρόνου του Δαβίδ και περί παντό του λαού του κατοικούντο εν την πόλη ταύτη και περί των αδελφών σα των μη εξελθόντων με θυμών τη εχμαλωσία. Ούτω λέγει ο κύριο των δυνάμεων. Ουδέ θέλω, ιδού αποστείλει επ' αυτού την μάχεραν, την πῖναν και τον λιμών και θέλω καταστήσει αυτού ω τα σύκατα αχρία, τα οποία δια την αχριότητα δεν τρώγονται. Και θέλω καταδιώξει αυτού εν μαχαίρα, εν πίνη και εν λιμό, και θέλω παραδώσει αυτούς εις διασποράν εν πάση της βασιλείας της γης ώστε να είναι κατάρα και θάμβος και συριγμός και όνειδος εν πάση της έθνεσιν όπου εδίωξα αυτούς. Διότι δεν ήκουσαν τους λόγους μου, λέγει Κύριος, τους οποίους έστειλα προς αυτούς. Δια των δούλων των προφητών εγυρώμενος πρωί και αποστέλων και δεν υπεκούσατε, λέει Κύριος. Ακούσατε λοιπόν το λόγο του Κυρίου προ, πάντε εσείς οι του οποίου εξαπέστηλα από Ιερουσαλήμ Βαβυλώνη. Ούτω λέγει ο κύριο των δυνάμεων Θεό του Ισραήλ περί του Αχαάβ, ιού του Κολαίου, και περί του Σεδεκίου, ιού του Μαασίου, ή την εσπροφητεύουση ψεύδι προ εσά εν το όνοματί μου. Ιδού θέλω παραδώσει αυτού ει την χείραν του Ναυγοδονόσορ, βασιλέο Βαβυλώνο, και θέλει πατάξει αυτού ενώπιον σα. Και εξ αυτών θέλουσι συλλάβει κατάραν εν πάση τη αιχμαρότητα του Ιούδα, τη Εν Βαβυλώνη λέγοντε ο Κύριος να σε κάμει ως τον Σεδεκίαν και ως τον Αχάβ, τους οποίους ο βασιλεύς της Βαβυλώνος έψησεν εν πυρή, διότι έπραξαν αφροσύνην εν Ισραήλ και εμίχευον τας γυναίκας των πλησίων αυτών και λάλουν λόγους ψευδής εν το ονόματί μου, τους οποίους δεν προσέταξα εις αυτούς και εγώ εξεύρω και είμαι μάρτης λέγει Κύριος. Και προσεμαΐαν τον Νεαελαΐτ Λεαμίτην θέλεις λαλήσει λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ λέγον. Επειδή εσύ απέστειλας επιστολάς εν το όνομα σου προς πάντα των λαών των εν Ιερουσαλήμ και προς τον Σοφωνία, τον Υιόν του Μαασία, τον Ιερέα και προς πάντα στους ιερείς λέγον, ο Κύριος σε κατέστησε ιερέα αντί του Ιεδαέ, του ιερέως δια να είστε επιστάτε εις τον οίκον του Κυρίου επί πάντα άνθρωπον μενόμενων και προφητεύοντα διαναβάλει σε αυτόν εις φυλακήν και εις δεσμά. Τώρα λοιπόν, γιατί δεν ήλαν η τον εξανανόθ, ως τις προφητεύει σε εσάς, επειδή αυτός δια τούτου απέστειλε προς εμάς εις την Βαβυλώνα, λέγον η εχμαλωσία αυτήν μακρά. Οικοδομήσατε οικίας και κατοικήσατε και φυτέψατε κήπους και φάγετε τον καρπόν αυτών. Και σοφωνίας ο ιερεύς ανέγνωσε την επιστολήν ταύτινης επίκοον του Ιερεμίου του προφήτου και έγινε λόγο κυρίου προ τον ηρεμίαν λέγον: Απόστηλον προ πάντα στου εχμαλώτου, λέγον ούτω λέγει κύριο περί Σεμαία του Νελαμίτου. Επειδή ο Σεμαία προεφύτευσε προ εσά, και εγώ δεν απέστειλα αυτόν και σα έκαμε να ελπίζετε σε ψεύδο, δια τούτο ούτω λέγει κύριο. Ιδού θέλω επισκεφθεί Σεμαία τον Νελαμίτην και το σπέρμα αυτού. Αυτός δεν θέλει έχει άνθρωπο κατοικούντα μεταξύ του λαού τούτου, ουδέ θέλει δει το καλόν το οποίο εγώ θέλω κάνει στον λαό μου, λέει ο Κύριος, διότι ελάλησε στασιασμόν κατά του Κυρίου. Αμήν. Δεν είναι μόνο η αμαρτία, η παράβαση και η ανομία του λαού Ισραήλ, που έχει να αντιμετωπίσει ο Θεός, αλλά και ο Ιερεμίας, ο προφήτης, αλλά είναι και οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδοδιδάσκαλοι. Είναι μία βαβέλ και η παράβασης, οδηγεί τον άνθρωπο και τους ανθρώπους και τις εκκλησίες σε βαβέλ, σε σύγχυση. Άλλα να λέει ο ένας, άλλα να λέει ο άλλος. Και όλοι να χρησιμοποιούν το όνομα του Κυρίου. Και ο Κύριος ακούει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό αδερφοί αγαπητοί, γιατί έχει τον προφήτη τον Ιερεμία, ο οποίος εκφέρει λόγο Θεού και λόγο αληθείας, ανάμεσα σε πολλούς ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδασκάλους αλλά δεν επιτρέπει ο Θεός να μπερδεύει το λαός επεμβαίνει με κρίση επεμβαίνει με ενέργειες πάρα πολύ σοβαρές ο Θεός για να συμμαρτυρήσει στο Λόγο του Θεού Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί ο Χριστός το λέει τόσο απλά και τόσο καθαρά. Ότι λέει προσέχετε από των ψευδοπροφητών, από τον ψευδοδιδασκάλων. Γιατί έρχονται προς εσάς σαν πρόβατα αλλά είναι λύκοι με δέρμα προβάτου. Και δεν μπορείτε εσείς να τους ξεχωρίσετε, δεν μπορείτε εσείς να τους διακρίνετε. Ποιος έχει την αλήθεια, ποιος λέει την αλήθεια, και αν αυτό τότε συνέβαινε αδελφοί, σκεφτείτε τώρα που υπάρχουν τόσες χιλιάδες δόγματα, τόσοι άνθρωποι που φέρνουν το όνομα του Ιησού Χριστού. Κάθε ένας έχει τη δική του διδασκαλία, δοξασία, άποψη. Εάν τότε στο μικρό λαό Ισραήλ, γιατί μικρό ήταν τότε ο λαός Ισραήλ, υπήρχε αυτή η Βαβέλ και τόσα ψέματα λεγόντουσαν το όνομα του, του Κυρίου, πόσο μάλλον σήμερα που είναι σε όλο τον κόσμο οι χριστιανοί τόσο παλά γίνονται, πολέμους κάνουν το όνομα του Κυρίου, σκοτώνουν το όνομα του Κυρίου, ψεύδονται το όνομα του Κυρίου, αμαρτάνουν το όνομα του Κυρίου και ο άνθρωπος ο ειλικρινής πώς θα σταθεί. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός επεμβαίνει, επεμβαίνει και φανερώνει από τον καρπό αυτού, λέει ο Χριστός, θα γνωρίσετε την αλήθεια, τον αληθινό προφήτη και τον αληθινό διδάσκαλο του Χριστού, από τον καρπό του. Είναι πάρα πολύ εύκολο να διακρίνεις την αλήθεια από το ψέμα, από τη συμμαρτυρία του Θεού. Όμως σήμερα αδερφοί αγαπητοί, πιστεύω ότι το μήνυμά μας δεν είναι να διακρίνουμε στους άλλους την αλήθεια του Λόγου του Θεού, αλλά καθένας μας να διακρίνει στον εαυτό του την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Δηλαδή να διακρίνει ο καθένας μέσα του, γιατί μόνο ο κάθε άνθρωπος ξέρει την πραγματική προσωπική του ζωή. Πώς φέρεται, πώς συμπεριφέρεται, πώς μιλάει, πώς σκέπτεται, τι ελπίζει, πώς προσεύχεται, πώς δοξάζει, τι περιμένει. Ποιε είναι οι φιλοδοξίε του, ποιε είναι οι επιθυμίε του. Και επειδή πολλέ φορέ, πάρα πολύ συχνά, η καρδιά μα μα πλανά, γιατί είναι απατηλή, περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, μα κοροϊδεύει η καρδιά μα. Και φτάνουμε στο σημείο, τόση να είναι η απάτη τη καρδιά μα στη ζωή μα, που και η συνείδησή μα ακόμη να μην μα ελέγχει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος επιμένει και λέει και αν η συνείδησή μου δεν με ελέγχει όμως δεν ξεχνάω ότι αυτός ο οποίος με ανακρίνει δηλαδή αυτός τον οποίον στέκομαι μπροστά για να φανερωθεί η αλήθεια με τις ενέργειες του είναι ο Κύριος. Άρα είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό αγαπημένα μου αδέλφια να ελέγχουμε και να εξετάζουμε συνεχώς τον καρπό μας. Τις συμμαρτυρίες του Κυρίου στη ζωή μας. Συμμαρτυρεί ο Θεός στη ζωή μας. Είναι ο Θεός μαζί μας. Γιατί αλλιώς μπορεί η συνείδησή μας να μας ελέγχει και εμείς μακριά να βρισκόμαστε από το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός να μην είναι μαζί μας να μας μιλάει και να μην καταλαβαίνουμε τη φωνή Του. Να μας δίνει εντολή και να μην υπακούμε. Και να περπατάμε κατά τις δικές μας γνώμες, τις δικές μας απόψεις και να αποφασίζουμε με τη δική μας σοφία. Και τα αποτελέσματα θα φανούν όχι πολύ αργά, σύντομα. Και τότε δεν διορθώνονται τα πράγματα. Απαιτούνται θυσίες για τη διόρθωση αυτών των λανθών τα οποία κάνουμε επειδή δεν εξετάζουμε, δεν διερευνούμε με καθαρή καρδιά και με συμμαρτυρία το θέλημα του Θεού, το αγαθών, το ευάρεστον και το τέλειον. Εδώ λοιπόν η ορεμία βρίσκεται ανάμεσα στο Σεδεκία το βασιλιά από τη μια μεριά ο οποίος δεν θέλει να υπακούσει στο Λόγο του Θεού παρόλο που εμπιστεύεται τον Ιερεμία ότι είναι προφήτης. Τι να κάνω η Ερεμία, παραδώσου στον Αυγοδονόσορα. Φοβάμαι. Φοβάμαι ότι θα με ονειδήσουν οι Ιουδαίοι στη Βαβυλώνα. Προφήτης Ανανίας. Προφητεύει σε δύο χρόνια θα επιστρέψουν. Και μάλιστα ονειδίζει. Και μάλιστα ταλαιπωρεί τον Ιερεμία. Και έρχεται ο Θεός και του λέει Ανανία θα πεθάνεις. Και δεν πέρασαν έξι μήνες και πέθανε ο Ανανίας και δεν φτάνει αυτό να και προφήτες και από τους εχμαλωτιστέντες Αυτούς για τους οποίους ο Θεός είναι, είπε ότι εγώ σας πήγα εκεί για να σε ευλογήσω και ο Ερεμίας αγωνίζεται μάχες πολλές γύρω γύρω πολύ βάρος έχει Βάρος με το Σεδεκία, βάρος με τους προφήτες του Σεδεκία, με τους άρχοντες του Σεδεκία, με τους ιερείς του Σεδεκία. Βάρος τώρα και από τη Βαβυλώνα, βάρος και με τους προφήτες της Βαβυλώνας. Αλλά εκείνο που έχει σημασία αδερφοί αγαπητοί είναι ότι ο Θεός είναι μαζί του. Αυτό έχει σημασία. Ότι ο Θεός δεν θα τον αφήσει ούτε θα τον εγκαταλείψει. Μάλιστα όταν τον κάλεσε ο Θεός στις πρώτες μέρες, τι του είπε, όλοι θα έρθουν εναντίον σου. Όλοι. Γιατί εγώ σε αποστέλω σε σκληροτράχυλο λαό να φωνάξεις τα λόγια τα θικά μου. Και όταν ο άνθρωπος μιλάει το Λόγο του Θεού δεν περιμένει αποδοχή. Δεν περιμένει συμπάθεια. Αντιθέτως μάλιστα αλλά πρέπει να κάνει αυτό που του λέει ο Θεός. Και τι του υποσχέθηκε ο Θεός του ηρεμία. Θα έρθουν όλοι εναντίον σου, αλλά εγώ σε έθεσα σήμερα και για όλη σου τη ζωή ως πολυνοχυράν που δεν αλώνεται, δεν καταστρέφεται, ως τύλιν σιδερά που δεν κρεμίζεται και ως τύχη χάλκινα τα οποία δεν σπάνε. Έτσι σε έθεσα εγώ. Και σε έθεσα εγώ εναντίον πάσης της γης. Εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων, εναντίον των ιερέων, εναντίον των προφητών, εναντίον του λαού της γης. Και όλοι θα σε πολεμήσουν. Αλλά μάθε ότι ποτέ δεν θα υπερισχύσουν γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου για να σε ελευθερώνω. Η ζωή του χριστιανού δεν είναι απλή. Του πραγματικού χριστιανού, όχι του χριστιανούλη, που είναι χριστιανός μέσα στην εκκλησία και έξω από την εκκλησία κρύβει τη χριστιανική του ταυτότητα και εμφανίζει κοσμική ταυτότητα και όταν λέω ταυτότητα εννοώ προσωπικότητα δεν εννοώ το χαρτάκι εννοώ την προσωπικότητά του γιατί ο άνθρωπος ο οποίος λέει ότι είναι χριστιανός αλλά δεν μοιάζει με χριστιανό αυτός δεν κινδυνεύει από κανέναν γιατί δεν αποτελεί και κίνδυνο σε κανέναν. Ναι. δεν κινδυνεύει ο εχθρό τη ψυχή, ο κόσμο από αυτόν, ναι, αφού τα βρίσκει με τον κόσμο. Και ο κόσμο τα βρίσκει με αυτόν. Ναι. Δεν μιλάμε για αυτού του χριστιανού, για αυτέ τι εκκλησίε, που κόσμο και εκκλησία μαζί. Και κάποια στιγμή, δύο ώρες τη βδομάδα, χωρίζουν για λίγο και μετά όταν περάσουν δύο ώρες τη βδομάδα ξανά μαζί. Δεν μιλάμε για αυτή την εκκλησία, δεν μιλάμε για αυτό το χριστιανό, αν είμαστε, αν είσαι τέτοιο χριστιανό, δεν κινδυνεύει από κανέναν, αλλά δεν και δεν αποτελεί κίνδυνο και σε κανέναν. Κανένα Κανένας δεν κινδυνεύει από σένα να σωθεί, να αλλάξει η ζωή του. Δεν έχει η μαρτυρία, δεν έχει τη δύναμη του Θεού, δεν έχει το λόγο του Θεού να κατοικεί πλούσια μέσα σου. Αλλά είσαι ένα σβησμένο φως μέσα στο σκοτάδι. Δεν πάει, είναι φως αλλά σβησμένο ένα σβησμένο φως μέσα στο σκοτάδι. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Ο Θεός όμως μας στέλνει αδερφοί αγαπητοί να είμαστε αναμένα φώτα. Πόλη κειμένη επί όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Μία πόλη που είναι χτισμένη πάνω στο βουνό και στέκεται πάνω στο βουνό και δεν κατεβαίνει από το βουνό. Φως στον κόσμο αυτό που παίρνει φως από τον Ιησού Χριστό αλήθεια στον κόσμο αυτό που δεν έχει καμία σχέση καμία ομοιότητα με τον κόσμο άλλοι άνθρωποι ιδιαίτεροι άνθρωποι διαφορετικοί άνθρωποι που δεν έχουν τις συνήθειες του κόσμου ούτε τα ήθη και τα έθιμα του κόσμου και ιδιαίτερος την νοοτροπία του κόσμου με αυτόν τον χριστιανό ο Χριστός συνεργάζεται, δοξάζεται, υψώνεται και αυτός ο χριστιανός ευλογείται. Τέτοιος ήταν ο Ιερεμίας, όπου όταν είδε όλους αυτούς τους ανθρώπους να αγωνίζονται, να αλλοιώσουν τα λόγια του Θεού και τις αλήθειες του Θεού, που είναι συγκεκριμένες. Εγώ σας απέστειλα στην εξορία και δεν σας απέστειλα στην εξορία για παιχνιδάκι ούτε για αστιάκι. Αστιάκια δεν κάνει ο Θεός. Έχω σκοπό που σας απέστειλα εκεί. Δεν σας απέστειλα για να πάτε μια εκδρομή και να γυρίσετε σε λίγες μέρες. Σε δύο χρόνια όπως λέει ο Ανανίας. Απέστειλα σας απέστειλα για να μείνετε εκεί 70 χρόνια. Γιατί είναι απαραίτητο να μείνετε στην εξορία, στην ταλαιπωρία, στην έρημο 70 χρόνια γιατί τότε η καρδιά σας θα έρθει εις σε Αυτόν. Τότε θα εξαιτήσετε την αλήθεια. Τότε θα καταλάβετε τα λάθη σας. Θα καταλάβετε τις ανοησίες σας, τις αφροσύνες σας, τις ανομίες σας. Θα καταλάβετε ότι η καρδιά σας σας κορόιδεψε. Και όταν θα τα καταλάβετε όλα αυτά, δηλαδή θα έρθετε εις σε Αυτόν, και θα κατανοήσετε την αληθινή θέση στην οποία βρισκόσαστε, τότε, τότε θα γίνει αυτό το οποίο είναι απαραίτητο να γίνεται στη ζωή του κάθε ανθρώπου του Θεού. Τότε θα με εξητήσετε εξ όλης της καρδίας σας. Τότε μόλις σας την καρδιά θα ζητήσετε όχι να σας κάνω το θέλημά σας, γιατί αυτό είναι το λάθος μας. Ζητάμε με όλη μας την καρδιά να μας κάνει αυτά που του ζητάμε. Αυτά που θέλουμε. Ο Θεός δεν θέλει να ζητάμε έτσι. Ο Θεός θέλει να ζητάμε με όλη μας την καρδιά το θέλημά Του. Το δικό Του το θέλημα. Με όλη μας την καρδιά το πρόσωπό Του. Με όλη μας την καρδιά τη δύναμή Του. Με όλη μας την καρδιά την αλήθεια Του. Αυτό θέλει ο Θεός αλλά δυστυχώς δεν μπορείτε να φτάσετε τους λέει ο Θεός σε αυτή την κατάσταση αν δεν περάσουν 70 χρόνια εξορίας από από την Ιερουσαλήμ. Και θα πείτε τότε κρεμάσαμε τις κιθάρες μας. Πώς να δοξολογήσουμε μακριά από την Ιερουσαλήμ. Τώρα όμως αδερφοί αγαπητοί, οι άνθρωποι αυτοί στη Βαβυλώνα ελπίζουν στο ψεύδος Ελπίζουν στην ψεύτικη προφητεία Και στην ψεύτικη διδασκαλία Σε δύο χρόνια επιστρέφουμε Το είπε ο Θεός Ο Θεός δεν είπε τίποτα Το είδα στον ύπνο μου Ο πεινασμένο καρβέλια ονειρεύεται Μου το είπε και ο προφήτης Απ' την καρδιά του μίλησε Καμία σχέση δεν έχουν οι άνθρωποι αυτοί με το Λόγο του Θεού. Και ο Ιερεμίας αποφασίζει να του στείλει επιστολή. Επιστολή παρηγορητική, παρηγοριάς, αλλά με αλήθεια, όχι με ψέμα. Γιατί υπάρχει παρηγοριά με ψέμα, όπως λέμε, λένε, όχι λέμε, λένε οι άνθρωποι σε κάποιο ετοιμό θα γίνει, πεθαίνει σε λίγες μέρες, θα γίνεις καλά, θα πάμε και στη θάλασσα. Μόλι λίγο να, έτσι να πάρει τα πάνω σου, φύγαμε. Και ξέρουν ότι σου πεθαίνει σε λίγε μέρε. Αυτή είναι η παρηγοριά ψεύτικη. Και αναθάλει ο άνθρωπο. Και παρηγορείται ο άνθρωπο, αλλά επιματέω. Γιατί ενώ περιμένει η ειρήνη, έρχεται ο όλεθρο. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ, πολύ, σοβαρό, πολύ σημαντικό. Πώς παρηγορούμεθα και πώς παρηγορούμε παρηγορούμε θα επιματέω με λόγια ανθρώπινα ή παριγορούμε θα εξητώντας το πρόσωπο του Κυρίου και το Λόγο του Θεού και πως παρηγορούμε ψεύτικα ανθρώπινα ή εν πνεύματι και αληθεία ο Ιερεμίας λοιπόν μέσα σε αυτή τη βαβέλ, τη σύγχυση δηλαδή που επικρατεί στο λαό Ισραήλ και στην uh, γη Ισραήλ και στην εξορία στη Βαβυλώνα στέλνει επιστολή και τους λέει ούτω λέγει Κύριος ο Θεός εγώ σας έστειλα εκεί επαγαθών δεν σας έστειλα για κακό για καλό σας έστειλα αλλά προσέξτε δεν σας έστειλα και για πλάκα δηλαδή αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας δεν είναι άντε και περάσανε κάθε τι που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας είναι για να μάθουμε για να συνειδητοποιήσουμε, για να καταλάβουμε και να περπατήσουμε έτσι πως μας θέλει ο Θεός δεν κάνει αστιάκια ο Θεός, ενεργεί σας έστειλα λοιπόν για, α, για το καλό σας εκεί μα εγώ ήθελα να είμαι στην Ιερουσαλήμ στην Ιερουσαλήμ πας για κόλαση και το καλό στα μάτια του Θεού είναι η αιώνια ζωή είναι η μετάνοια, η επιστροφή, η χάρις του Χριστού, η δύναμη και η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, η παρουσία του Θεού. Δεν είναι να πάμε που κάπου που μας αρέσει για να χαθούμε. Θυμηθείτε την Ναομή και τον Ελιμέλεχ που έγινε πείνα στη Βιθλέμ και λένε πάμε, πάμε, πού πάμε. Πάμε στους Μωαβίτες, εκεί θα βρούμε να φάμε. Μα αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο σημείο είναι να φας, να πιείς, να πλουτίσεις, να ευημερίσεις, να καλοπεράσεις, να απολαμβάνεις ιδονές. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, αυτή είναι η επιδίωξη. Ή το κρίσιμο σημείο είναι η βασιλεία των ουρανών, η παρουσία του Θεού και το έργο του Κυρίου. Και πήγανε. Πήγανε με τους γιους τους, και στο τέλος έμεινε μόνο η Ναομή. Τέλεια καταστροφή. Γιατί όταν πάμε εκεί που δεν μας θέλει ο Θεός, μην ελπίζουμε τα καλύτερα, μην μας κοροϊδεύει η καρδιά μας. Εκεί θα έρθουν τα απολύτως χειρότερα. Όταν όμως επιστρέψουμε, τότε ο Θεός είναι δυνατός να διορθώσει τα πάντα και να, να ξεχαστούν όλες οι δύσκολες μέρες και τα λεπορίε. Το κρίσιμο σημείο, αδερφή αγαπητή, είναι η απόφαση. Ο Απόστολος Παύλος το λέει καθαρά, ελάβομεν την απόφαση του θανάτου, ώστε δεν έχουμε καμιά ελπίδα πια στον εαυτό μας, αλλά σε αυτόν τον μοναδικό Θεό που μπορεί και να στέλνει νεκρούς. Η ελπίδα δεν είναι ούτε σε ανθρώπους ούτε στον εαυτό μας. Μη θεωρείς ότι τα λες καλά, ότι σκέφτεσαι καλά, ότι έχεις καλή άποψη, καλή γνώμη. Μην πιστεύεις τέτοιο πράγμα. πλανάσαι, Πλάνιν ικτράν. Καλή γνώμη θα έχεις όταν ταπεινωθείς. ανοίξει τα αυτιά σου. Ακούς με προσοχή. Παρατηρείς. Και να έρθει ο Θεός να σου φανερώσει και να σε οδηγήσει. Ο προπετής δεν προχωράει. Ο ιδιογνώμων δεν τα καταφέρνει ο ταπεινός και πράος είναι αυτός ο οποίος ευαρεστεί το Θεό και ευαρεστούμενος ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή του. Θέλουμε την επέμβαση του Θεού τη ζωή μας, τη ζωή μας. αμήν αδερφοί. Θέλουμε τη συμμαρτυρία. Εάν δεν βλέπω τη συμμαρτυρία του Θεού αναρωτιέμαι τι συμβαίνει. Δεν μπορεί εγώ να αποφασίζω να κάνω και να καταστρέφεται να με ρωτάει κάποιο να, να, τι να κάνω και να έχω το θράσος να του πω και να καταστρέφεται. Ο Θεός να μας φυλάει. Τότε δεν είσαι άνθρωπος του Θεού, είσαι καταστροφή. Ο Θεός να μας φυλάει. Εάν δεν έχω καλό καρπό εγώ γύρω μου στην οικογένειά μου, η γυναίκα μου δεν υποτάσσεται σε μένα, τα παιδιά μου δεν υποτάσσονται σε σένα, Λες, σε, σε, λέει ο λόγος του Θεού, πώς θα επιμεληθείς στην εκκλησία αν δεν ξέρεις να κυβερνάς το σπίτι σου. Αυτά τα πράγματα αδερφοί αγαπητοί είναι απαραίτητα να τα έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας, όχι μη γέννητο να καυχηθούμε ποτέ, αλλά να προσέχουμε, να αγρυπνούμε και να μην λησμονούμε ποτέ να προσευχόμαστε. Ο Θεός να μας δίνει χάρη. Πάω σχολείο να βρίσκω χάρη από τους καθηγητάς μου. Όχι να τους κοροϊδεύω, να βρίσκω χάρη από τους συμμαθητάς μου. Να βρίσκω χάρη όπου πηγαίνω. Ό,τι και να κάνω. Πάω στη δουλειά. Δεν θα γίνουμε σκάνδαλο στη δουλειά τότε δεν εκπροσωπώ τον Κύριο. Στη δουλειά θα γίνουμε ευλογία. Δεν θα είμαι στη δουλειά του κλώτσου και του μπάτσου. Επειδή, αν είμαι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, καλός. Αλλά επειδή δεν είμαι, δεν θα με κατηγορούν σαν ψεύτη, σαν κλέφτη, σαν πονηρό. Και θα λέω ο Θεός είναι μαζί μου αλληλούγια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Ο Ιερεμίας λοιπόν έχοντας το Λόγο του Θεού και τη συμμαρτυρία του Θεού στη ζωή του, το βλέπει. Λέει, είπε ο κύριο Ανανία: Έξι μήνε θα πεθάνει. Ε, όχι, έξι μήνε, θα πεθάνει. Και δεν πέρασαν έξι μήνε και πέθανε. Είναι φοβερό ο λόγο του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Φοβερό και τρομερός. Γι' αυτό λέει προς εσάς τους τρέμοντας το Λόγο του Θεού. Ακούστε τι λέγει ο Κύριος. Οι αδελφοί σας λένε θα δοξαστεί ο Θεός. Αλλά δεν τρέμουν το Λόγο του Θεού. Εγώ σας λέω στους αδελφούς σας που λένε ότι θα δοξαστεί ο Θεός, κρίση θα έρθει. Σε εσά όμως που τρέμετε το Λόγο του Θεού, θα έρθει χάρισμα. Ο Θεός να μας φυλάει. Και να γνωρίζουμε πάντοτε αδερφοί αγαπητοί ότι ο χριστιανός γίνεται οικοδομή και όχι σκάνδαλο. Γιατί αν κάποιος σκανδαλίσει εν των μικρών τούτων, ουέις αυτόν λέει ο Κύριος. Αγωνιζόμαστε λοιπόν να είμαστε οικοδομή στους ανθρώπους όλους, ιδιαίτερος στους οικείου της πίστεως. <laughs> Με αυτή λοιπόν τη θέση και το τονίζω σήμερα την νοοτροπία του Θεού ο Ιερεμίας στέλνει μια επιστολή και τους λέει εσείς που πήγατε εκεί γιατί ο Θεός σας πήγε εκεί οικοδομήσατε και κατοικήσατε μην τεμπελιάζετε γιατί όταν ο άνθρωπος περιμένει ο Κύριος έρχεται δεν πάω σχολείο δεν σπουδάζω δεν διαβάζω για τους μικρούς δεν δουλεύω. Κύριος έρχεται. Όχι, δεν τα λέει αυτά ο Λόγος του Θεού. Οικοδομήσατε και κατοικήσατε. Φυτέψατε και φάγετε τον καρπόν αυτόν. Λάβετε γυναίκας και γεννήσατε ιούς και θυγατέρες. Δότε και λάβετε γυναίκας για τους γιους σας και για τις κόρες σας. Και να κάνουνε παιδιά. Ζήστε φυσιολογικά χωρίς να ελπίζετε σε ψεύτικες ελπίδες. Ο Θεός αδερφοί αγαπητοί επιθυμεί να ζούμε φυσιολογική χριστιανική ζωή. Και η φυσιολογική χριστιανική ζωή είναι μέσα στην οικογένειά μου σαν καλός οικογενειάρχης. Σαν παιδί, καλό παιδί. Προς τους γονείς μου, Σαν επαγγελματίας, καλός επικελμα, επαγγελματίας, προς τους έξω και προς τους μέσα. Σαν αδελφός, να αγαπάτε αλλήλους. Σαν πλησίον ανθρώπους, πλησίον ανθρώπων, να αγαπάτε τον πλησίον σας. Θα δουλεύετε. Θα δουλεύετε ως τον Κύριον. Θα, χτί, θα φτιάξετε το σπίτι σας για να κατοικήσετε. Είναι νοικοκύρης ο χριστιανός, είναι σοφός. Πολυτέλειες δεν κάνει, υπερβολές δεν κάνει. Υπερβολές θα τις βρει μπροστά του. Οικοδομήσατε, κατοικήσατε, φυτέψατε για να φάτε. Παντρευτείτε. Και αφήστε εγώ είμαι Απόστολος και δεν παντρεύομαι. Κάποτε τα άκουγα και αυτά. Να πάτε να παντρευτείτε. Να προσευχηθείτε να σας παντρέψει ο Θεός. Μέσα στην Εκκλησία, εν Χριστώ. Γεννήστε παιδιά. Είμαι νωρίς ακόμη. Πού από τώρα να κάνω παιδί. Άσε να φτάσω στα 50. Να κάνεις παιδιά. Παντρεύτηκες για να κάνεις παιδιά. Μα πώς δεν έχω θα σε βοηθήσει ο Θεός. Μη περπατάμε διαπίστεως. Μη διστάζουμε αδελφοί αγαπητοί να ζούμε τη φυσιολογική ζωή. Όχι με ακρότητες, ούτε με παραξενιές. Ούτε με φιλοσοφίες, με σκέψεις, με ιδέες, μεγάλες ή μικρές. Φυσιολογική ζωή. Ζήστε φυσιολογική χριστιανική ζωή μέσα στο θέλημα του Θεού. και αυξηθείτε γιατί εγώ θα σας αυξάνω και μη μικρίνεστε γιατί φοβάστε ο χριστιανός είναι αυξανόμενος ευωδούμενος δεν μικρίνετε και να ξέρετε ότι εκεί που σας έβαλε ο Θεός να προσεύχεστε για την πόλη αυτή και είναι υποχρέωσή μας αδερφοί αγαπητοί και αυτό να μην το ξεχνάμε να προσευχόμαστε για τους άρχοντας και πάντα σώντας εν αξιόμαση για να ζούμε βίο και ησύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη είναι μια εντολή Θεού η προσευχή μας αυτή να προσευχόμαστε για τους γείτονέ μας να έχουμε καλά συναπαντήματα, να έχουμε καλές σχέσεις τουλάχιστον το αφημών και την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και ιδιαίτερα να προσέχουμε τον αγιασμό μας και προσέξτε λέει ο Ιερεμίας μη σας απατάνε οι ψευδοπροφήτες Οι οποίοι λένε ο Κύριος είπε Αλλά δεν τους απέστειλα εγώ Μην ακούτε τα ενύπνια και μην ονειρεύεστε Και μη φαντάζεστε μεγάλα πράγματα και σπουδαία για τον εαυτό σας Έπεσε στην παγίδα ξέρεις τι θα γίνω εγώ Ω, Πολύ μεγάλος το ξέρετε ότι θα γίνω πολύ μεγάλος. Την πάτησα. Έπεσε στην παγίδα. Αυτός που φαντάζεται ότι θα γίνει μεγάλος, αυτός οπωσδήποτε θα πέσει. Αυτός που μένει ταπεινός και το λέω για να προσέξουμε τις καρδιές μας γιατί κανένας δεν το, δεν το, δεν το, το φαντάζεται και δεν το λέει. Την καρδιά μας να φυλάξουμε. Δεν πρόκειται να γίνεις μεγάλος όταν νομίζεις ότι θα γίνεις μεγάλος. Και πολλές φορές έρχονται και ενύπνια και προφητείες και ενισχύουν αυτά τα οποία ανοήτως ενηρευόμεθα. Και το πράγμα είναι πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί ο άνθρωπος αρχίζει και πετάει στα σύννεφα και όταν ο άνθρωπος πετάει στα σύννεφα χάνει την επαφή του με τη γη και με το Θεό. Αν θέλει ο Θεός να κάνει κάτι σε κάποιον, σε κάποιον και σε σένα, άστο να το κάνει. Άστο να το κάνει. Μη το φαντάζεσαι. μην το ονειρεύεσαι. Μην χαϊδεύεις τις α, προτάσεις της καρδιάς σου. Μην τις χαϊδεύεις. Καταδίκασέ τις. Ουδής άνθρωπος είναι άξιος λόγου. Γιατί να είσαι εσύ ή εγώ. Ο Θεός να μας φυλάει αδερφοί. Είναι κρίσιμες καταστάσεις αυτές και έχουν δει τα μάτια μου πάρα πολλά. Από ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά νομίσανε ότι και γκρεμίσανε. Ο Θεός να μας φυλάει. Καλύτερα να νομίζεις ότι δεν θα γίνει τίποτα για να χαρείς όταν ο Θεός κάνει κάτι. Ο Θεός να μας φιλάει. Όλους μας. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, μικρούς, μεγάλους, ο Θεός να μας φιλάει. Μην επιτρέπουμε στην καρδιά μας να φαντάζεται. Αυτά οι άνθρωποι τα λένε ονειροπολήσεις, όνειρα. Όνειρα. Μου το είπε ο Θεό Τίποτα δεν σου είπε ο Θεός. Θεός αν είναι να κάνει κάτι δεν το λέει. Το κάνει. Το κάνει. Και αν το πει, όπως το είπε στον Ιωσήφ, άστο να το κάνει. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό μην πιστεύετε σε προφήτες, ούτε σε ενύπνοια στο λόγο του Θεού. Μέχρι να βεβαιωθούμε ότι η προφητεία είναι από το Θεό. Και ο Ρεμίας προφήτευε, αλλά και δέκα ακόμη προφητεύανε. Ε, είπαγε και, και ευωδού φωνάζανε. Εγώ είμαι μαζί σου φωνάζανε. Σε δύο χρόνια θα γυρίσεις. Τέλειωσαν όλα. Και έρχεται ο Θεός και λέει, επειδή προφητεύουνε, και προσέξτε τώρα αδερφοί αγαπητοί, τον κίνδυνο που διατρέχουμε. Πολύ δύσκολα να λέμε ο Κύριος μου είπε ο Θεός μου βάλε στην καρδιά. Εκτός αν το έχει κάνει με τα βεβαιότητα ο Θεός είσαι βέβαιος και περιμένεις. Λέει για ακούστε τώρα τι λέω εγώ και τι λένε οι προφήτες. Ο Σεδεκίας οι ιερείς ο βασιλιάς ο Σεδεκίας οι ιερείς οι άρχοντες, ο λαός ο οποίος εμπιστεύθηκε τις προφητείες του Ανανία και τον λοιπόν ότι σε δύο χρόνια θα γυρίσετε και θα είσαστε νικητές και θριαμβευτές και σημεοφόροι. Εγώ λέω ότι θα αποστείλω σε αυτούς τη μάχηρα την πείνα, το λιμό και θα καταστήσω αυτούς ως τα σίκα τα αχρία, τα οποία δια την αχριότητα δεν τρώγουν. Και μάλιστα θα παραδώσω αυτούς εις διασπορά εν πάση της βασιλείς της γης. Αλλού θα είναι ο ένα, αλλού θα είναι ο άλλο, αλλού θα είναι το ένα παιδί, αλλού θα είναι το άλλο παιδί. Αυτή είναι η μοίρα των ανθρώπων που ακούνε και δέχονται ψεύτικες παρηγοριέ, μάλιστα εν το ονόματι του κυρίου. Διασποράς σε όλη τη γη. Θα ψάχνει ο ένας να βρει τον άλλον. Και δεν βρίσκει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος κανέναν. Δεν εμπέζεται το Θεός. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε. Χαίρομαι όταν ακούω ανθρώπους που λένε πω πω εμένα ούτε ενύπνιο μου δίνει ο Θεός, ούτε προφητεία μου δίνει. Και είχα ακούσει κάποιον ή κάποια αδερφή που είχε πει τίποτα δεν μου δίνει και πήγε στο Θεό και λέει κύριε τίποτα δεν έχω. Και της λέει ο Θεός έχεις το λόγο μου. Αδερφοί έχουμε το λόγο του Θεού. Όχι ότι δεν τιμούμε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου αλλά διακρίνουμε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και τα διακρίνουμε βάσει το Λόγο του Θεού και αν γίνει τότε λέμε ο Κύριος ελάλησε ο Θεός να μας φυλάξει και ιδιαίτερα αυτούς που προφητεύουν αυτούς που λένε ενύπνια ε, άνθρωποι κάθε μέρα βλέπουν ενύπνια εν το πλήθη των ενυπνίων είναι ματαιότης και εγώ αστείευομαι και λέω κοιλιακά είναι. Δείχνει ενύπνοια ο Θεός, αλλά δεν είναι κάθε μέρα, ούτε μέρα παραμέρα. Έχει ο Θεός τρόπο να βεβαιώνει. Μην ξεφύγουμε, μην γίνουμε εκεί χωρίς να είμαστε άνθρωποι πνευματικοί, και απευθύνεται μετά και λέει και να σας πω τώρα λέει ο Θεός και για τους προφήτες τον Αχάβ και τον Σεδεκία οι οποίοι προφητεύουν και λένε ότι θα συντριφθεί ο Ναυγόδονόσορ και θα επιστρέψουνε θριαμβευτές. Και λέει ο Θεός εγώ είμαι μάρτης και εγώ εξεύρω ότι αυτοί έπραξαν αφροσύνη, εμίχευαν, έλεγαν ψέματα έπραταν αμνομία και αμαρτία και προφήτευαν. Άντε τώρα να είναι αληθινή προφητεία αυτή. Να λες ψέματα στον κόσμο, να μοιάζει με τον κόσμο, να είσαι ίδιος με τον κόσμο και να άρχισε να λες ο Κύριος σε μένα θα με μεγαλύνει. Αυτούς θα τους κάνω κατάρα. Παράδειγμα. Και οι άλλοι θα λένε Ιδού κατάρα θα γίνουνε όπως ο Αχάβ και ο Σεδεκίας που ο Ναυγοδονόσορ τους έψισε στη φωτιά. Αδερφοί αγαπητοί θα το ξαναπώ ο Θεός δεν εμπέζεται. Θα κοιτάμε τον αγιασμό μας, την καθαρότητά μας και έπειτα θα εργαζόμαστε για το Θεό. Όλοι μας μηδονούσε ξέρουμε μα εγώ ξέρεις είμαι πρεσβύτερος Εγώ είμαι πειμένα. Τίποτα δεν λογαριάζει ο Θεός Ο Θεός λογαριάζει Αγιασμό και καθαρότητα Ήσουν ποιμένας μέχρι κάποια στιγμή καλά πήγαινες Ήσουν πρεσβύτερος καλά πήγαινες Τώρα όμως ξεσηκώθηκαν τα μυαλά σου Ξεσηκώθηκε η καρδιά σου Άλλαξε η νοοτροπία σου Τώρα να κοιτάξουμε να μετανοήσουμε. Να κοιτάξουμε να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Να ψαγνόμαστε. Ιδίω όταν βλέπουμε ότι δεν συμμαρτυρεί ο Θεός. Όταν βλέπουμε ότι ο Θεός δεν είναι μαζί μας. Όταν βλέπουμε ότι πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Όταν βλέπουμε ότι ζητάμε και είναι κουφός ο Θεός. Κατάρα θα τους κάνω. Και γέλατε και προς το Σεμαΐα να σας πω τι λέω. Το διδάσκαλο, ο οποίος έστειλε και επιστολή στους ιερεί ιερείς και στον Σοφωνία τον ιερέα στην Ιερουσαλήμ και του λέει εσάς δεν σας κατέστησε ιερείς εκεί για να επιστατείτε και να επιμελήσετε ώστε κάθε άνθρωπο μενόμενο και προφητεύοντα να τον βάλετε στη φυλακή και στα δεσμά πως δεν ελέγχεται τον Ιερεμία ο οποίος είχε και το θράσος έτσι έλεγε ο Σεμαΐας είχε και το θράσος να στείλει επιστολή και σε μας εδώ ότι θα μείνουμε 70 χρόνια και ο, ο Σοφονίας σοφός το είπε και το είπε στον Ιερεμία δεν είπε μην το πει σε Αυτά που σου λέω σε κανένα να μην τα πεις. Όταν ακούτε αδερφοί αγαπητοί σας το λέω με τα πάσης βεβαιότητας. Κάποιον να λέει μην το πεις σε κανένα ναι? Πονηριά υπάρχει από πίσω. απατευνιά Ανομία παράβασης. Ο Χριστιανός είναι επιστολή γινοσκομένη και, γινο... και υπό πάντων των ανθρώπων. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Μόνο όσοι περπατάνε στο σκοτάδι τα έργα τους τα κρύβουν γιατί είναι πονηρά και δεν μπορούν να τα φανερώσουν. Στο χριστιανό τα πάντα είναι φανερά. Κάθε στιγμή πρέπει να μπορεί να λέει που ήταν, τι έκανε. Όχι όταν το λέει, αλλά μην φοβάται. Και να ξέρει όταν μιλάει σε κάποιον, ότι πρέπει να μιλάει σαν να είναι ο άλλος μπροστά και ακούει. Δεν παίζεται ο Θεός, δεν εμπέζεται. Δεν κοροϊδεύεται ο Θεός. Ούτε με τις σκέψεις μας μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε, ούτε με τα κρυφά μας λόγια, ούτε με τα κρυφά μας έργα. Και ιδίω αυτοί που επαγγέλλονται θεοσέβεια και εργάζονται στο έργο του Θεού. Οτιδήποτε και αν κάνουμε από το πιο μικρό και ταπεινό έργο ως το πιο μεγάλο όποιο και αν είναι αυτό. Απλή υπηρεσία μέχρι τη μεγαλύτερη διακονία. Και όσο πιο πολλά σου έχει εμπιστευτεί ο Θεός, τόσο πιο πολλά θα σου ζητήσει ο Θεός. Δεν μπορείς να παίξεις με τον Θεό. Ούτε μπορείς να πεις πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. 40 χρόνια, 50 χρόνια έχω στον Χριστό. 250 να έχεις. Πώς είσαι τώρα έχει σημασία. Και πέντε μήνες να έχει πως είσαι τώρα έχει σημασία. Κάθε φορά το τώρα έχει σημασία. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις, ποια είναι η πρόθεσή σου για το αύριο. Δεν μας δικαιώνει τίποτα στα μάτια του Θεού, ούτε το παρελθόν μας, ούτε τα καλά μας έργα, ούτε οι προσευχές μας, ούτε η αφιερωσή μας, ούτε τα θαύματα που κάναμε, Ούτε αν εξεβάλαμε δαιμόνια, ούτε αν κηρύξαμε, τίποτα δεν μας δικαιώνει στο Θεό. Στο Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν, τώρα πως είσαι. Και ποια είναι η προθεσή σου για το αύριο. Για το Σεμαία λοιπόν που είπε γιατί δεν ελέγξατε, τον αφήσουν ελεύθερο να λέει ό,τι θέλει, τον Ιερεμία, ό,τι θέλει θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί δεν τον ελέγχετε. Και λέει ο Θεός πες του ότι εγώ θα επισκεφθώ αυτόν, τα παιδιά του και το καλό που θα έρθει δεν πρόκειται να το δει. Φοβερό άδερφη. Το καλό που έχω υποσχεθεί ότι θα στείλω αυτός δεν θα το δει. Και λέω κύριε δεν αφήνεις περιθώριο ούτε στη μετάνοια. Αλλά ξέρει ο Θεός ότι όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να μετανοήσει. ο Θεός να μας φυλάξει αδερφοί αγαπητοί είτε το θέλουμε είτε το δεν το θέλουμε μπαίνουμε σε καιρούς πονηρούς οι εκκλησίες σε όλο τον κόσμο τολμώ να πω διαλύονται ο κόσμος μπαίνει μέσα ο ζήλος χάνεται η αφιέρωση χάνεται και όπως γίνεται παντού θα γίνει και εδώ δεν γλιτώνει κανείς. Είναι κερί πονηρή. Γι' αυτό καθένας σας φυλάξει τον εαυτό του και την οικογένειά του. Ας φυλάξει την ψυχή του. Να φυλαχθούμε από το κακό που έρχεται. Έρχεται. Όσο αυξάνει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τόσο αυξάνει και η δύναμη των πνευμάτων της πονηρίας. Έρχεται. Είναι πρώτον πυλών. Βέβαια, μπροστά σε αυτό το κακό, ο Κύριος έχει υποσχεθεί μεγάλο καλό. Να μείνουμε τώρα, για να απολαύσουμε τότε. Τώρα να μείνουμε. Τώρα. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, κάθε μέρα. Μην αφήνουμε το μυαλό μας να φαντάζεται, να σκέφτεται να παρασύρεται. Τώρα θα μείνουμε. Πώς, ταπεινή, φρόνιμη, ήσυχη, αφιερωμένη. Ξετάσουμε τον αγιασμό μας. Θα εξητούμε τον Κύριο για να απολαύσουμε το καλό όταν θα έρθει για να ευλογήσει την Εκκλησία Του που θα έχει μείνει. Ας μείνουμε λοιπόν στο όλοι μας, Νέοι, γέροι, παιδιά, μικροί, άντρες, γυναίκες, πρεσβύτεροι, διάκονοι, ποιμένες, όλοι μας, ζούμε σε καιρούς κακούς. Ας προσέξουμε την καρδιά μας. Η μου φύλατε την καρδιά σου, λέει ο Λόγος του Θεού, με τα πάσης φυλάξεως. Γιατί εκτάφτεις προέρχονται όλα οι εκβάσεις της ζωής σου. Και δεν θα έχουμε και καμία δικαιολογία. Όλα μας τα λέει ο Θεός. Καμία δικαιολογία δεν θα έχουμε. Να φυλάξουμε την καρδιά μας με τα πάση φυλάξεως. Μη διεκδικούμε, μην επιζητούμε, μη θέλουμε. Μόνο αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε. Αμήν.